Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές τις πληροφορίες για κινητικότητα στον Εύρο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν υπάρχει καμία κινητικότητα στον Εύρο. Φυσικά παρακολουθούμε την κατάσταση». Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος, είχαμε και εμείς χθες το βράδυ την πληροφορία για κινητικότητα. Δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Είχαμε και εμείς χθες το βράδυ αργά την πληροφορία για μια κινητικότητα. Δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Mm-hmm. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή κινητικότητα αυθόρμητη μεταναστών, όπως συνήθως γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι έκτακτο. Σε κάθε περίπτωση και οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά κυρίως οι αστυνομικές δυνάμεις που είναι στο σύνορο, είναι εκεί. Η εγρήγορση δεν σταμάτησε ποτέ από τα γεγονότα του Μαρτίου και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν έχουμε μια επανάληψη του Μαρτίου, είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε? Είμαστε απολύτως σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Τα συμπεράσματα είναι πολύ συγκεκριμένα από εκείνη την περίοδο. Οι αποφάσεις επίσης και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει αυτό το δίμηνο για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η άμυνα του συνόρου και η προστασία των συνόρων μας, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, πλέον και με την θέση των Ευρωπαίων, τα οποία καλείται η Ελλάδα να προστατεύσει. Μόνο από το στρατό και από την αστυνομία, αλλά δεν έχουμε δει κάποιους... Δεν έχουμε δει μετανάστες να έρχονται στα σύνορα για αυτά. Mm-hmm. Μόνο λίγη κινητικότητα είχε στην προστιγή σας στην πράσινη πόρτα. Mm-hmm. Και αυτό, εντάξει, εμείς από την πλευρά μας, η αστυνομία, συνεχίζουν το έργο τους. Φυσικά ο στρατός συνεχίζει να φτιάχνει το φράχτη. Η αστυνομία έχει φέρει το παρακλεισμένο όχημα με κάποιους αστυνομικούς. Ενισχύθηκε η Frontex. Mm-hmm. Έχουν μπει θερμικές κάμερες σε μήκος όλων των συνόρων, έχουν μπει προβολής όπου υπάρχει θερμική κάμερα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Καθώς τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, πάντα οι ροές και το καλοκαίρι ήταν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για μας. Ναι. Οι ροές αυξάνονται αυτή την περίοδο και με αυτή την ενισχυτική, την έκτρα ενισχυτική δύναμη που έχουμε στον Εύρο και με τον οικοδομικό εξοπλισμό και με τον στρώμα οχημάτων που έρχονται από άλλες διευθύνσεις της υπηρετικής χώρας, νομίζω ότι τα σύνορά μας θα είναι πιο ασφαλή και θα μπορούμε να κάνουμε και καλύτερα τη δουλειά μας. Την ανησυχία του για τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να ακολουθήσει τον διπλωματικό δρόμο. Οπότε βεβαίως υπάρχει μία ανησυχία. Το θέμα είναι ότι πώς αυτή την προκλητικότητα, που στην οποία μπορώ να προσθέσω πολλά, την αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Απαντώντας μέσα από την εκπομπή ένα live news, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Παναγιωτόπουλος υποστήριξε ότι κάποιοι πολιτικολογούν χωρίς να ξέρουν καν τον Εύρο. Επομένως, είναι, να το πω έτσι, πάρα πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης για το φράχτη. Ναι. Καλό είναι όποιος ενδιαφέρεται να πάει εκεί να δει τι γίνεται και κυρίως πώς είναι η φυσιολογία του εδάφους. Θα υπάρχουν σημεία ανοιχτά, αλλά πάλι από εκείνα τα σημεία δεν θα είναι εύκολο να περνάει κανείς όταν έχει να διασχίσει το ποτάμι. Άλλες εποχές του χρόνου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο. Άλλες που η στάθμη είναι πεσμένη είναι δυνατόν, αλλά και εκεί στην απέναντι όχθη θα υπάρχουν και οι δικοί μας φρουροί των συνόρων. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Εμείς βρισκόμαστε σε συναγερμό που δεν έληξε ποτέ μετά τον Μάρτιο. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση, σε συνεργασία με την αστυνομία, όπως και με το λιμενικό στα νησιά. Κάνουμε αυτό που πρέπει για να ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων. Ο φράχτης δεν θα κατασκευαστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν θα καλύψει όλο το μήκος των συνόρων. Mm-hmm. Αλλά θα κατασκευαστεί σε αρκετά μεγάλο τμήμα του συνόρου.